Η ερώτηση αυτή τη φορά λέει το εξής. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την υπέροχη δράση σας. Είμαι 35 χρονών και το τελευταίο 1,5 χρόνο μεγαλώνω μόνη μου την 3,5 ετών κολούλα μου. Από επιλογή έφυγα από έναν πονετικό γάμο. Ο μπαμπάς της ζει μακριά και εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν έχω βοήθεια από τους δικούς μου, έχω χάσει τη μαμά μου. Οι ομιλίες σας μου έχουν δώσει πολύ κουράγιο και με βοηθούν ώστε να βλέπω την ζωή με άλλο μάτι. Τα δύσκολα μου όμως τα συναντάω σε κάθε σχεδόν βήμα μου και δεν μπορώ να απαλλαγώ εύκολα από τους αρνητικούς προγραμματισμούς, τα άγχη, τις ενοχές, τα πρέπει. Το να παρακαλώ τον μπαμπά της να έρθει να την δει, τις πεπιθήσεις μου της λάθος και να ζήσω την ζωή μου που θέλω εγώ. Προσπαθώ όμως, είμαι πολύ καλύτερα και η κόρη μου μεγαλώνει όμορφα και γίνεται ένα υπέροχο χαρούμενο κοριτσάκι και συνεχίζουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να παραλάβω το βίντεο με τις τεχνικές, η EFT και τα λοιπά για την απομάκρυνση αρνητικών εγγραφών, για τα παράλληλα και παράλληλα τα ακούγοντα στην καρδιά, τον θεραπευτικό κώδικα. Θέλω να έρθω σε επαφή με τον αληθινό εαυτό μου. Ευχαριστώ. Γεια σου. Εύχομαι να είσαι καλά και θέλω να σου πω ότι έχεις όλη την δύναμη ως πνεύμα, ως έκφραση του Θεού να φροντίζεις τον εαυτό σου και το παιδί σου. Δεν χρειάζεται να έχεις καθόλου άγχος ή φόβο, σίγουρα όχι ενοχή και δεν χρειάζεται να έχεις κανένα πρέπει στο νου σου. Να ακολουθείς την εσωτερική σου φωνή, να ζητήσεις καθοδήγηση, να προσεύχεσαι για καθοδήγηση κάθε μέρα και να νιώθεις την αγάπη του Θεού για σένα και για το παιδί σου και να ακολουθείς τον δρόμο που οδηγείσαι από μέσα σου. Είσαι εσύ πνεύμα και το παιδί σου είναι πνεύμα και έχετε επιλέξει αυτή την εμπειρία για την αμοιβαία σας εξέλιξη. Αν μπορείς να πείθεις τον πατέρα να έχει περισσότερη επαφή ή αν μπορείς να βοηθήσεις τον πατέρα να έχει περισσότερη επαφή με το να το κάνεις πιο εύκολο να το κάνεις. Θα είναι σωστό αυτό. Ειδικά αν το παιδί το θέλει. Τότε όσο αφορά τις τεχνικές που ζητάς, το EFT, το ακούγοντας την καρδιά, το θεραπευτικό κώδικα, σε έχω στείλει αυτά και πιστεύω ότι θα σε βοηθήσουν, είναι 8 μαθήματα για την αυτογνωσία, συγγνώμη, για την ενεργική ψυχολογία, 6 ακόμα για τον θεραπευτικό κώδικα και μετά και τα 10 μαθήματα, το πρώτο 10 μαθήματα της αυτογνωσίας. Είμαι σίγουρος ότι θα σε βοηθήσουν πολύ αυτά. Αν στην πόλη σου υπάρχει η ευκαιρία να παρακολουθείς, να μπεις σε μια ομάδα αυτογνωσίας, θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό, γιατί θα έχεις την βοήθεια του συντονιστή και της ομάδας να ξεχωρίζεις συγκεκριμένες πεπιθήσεις από τις οποίες θέλεις να απελευθερωθείς. Στη δική σου περίπτωση τώρα, οι πεπιθήσεις που αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, αμφιβάλλεις για την δύναμή σου, αμφιβάλλεις για την ικανότητά σου να προχωρήσεις μόνη σου χωρίς την στήριξη αφού λες ότι η μητέρα σου έχει φύγει και δεν έχεις άλλη βοήθεια. Για να μην έχεις άλλη βοήθεια σημαίνει ότι επέλεξες σε αυτή την ζωή να συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεσαι άλλη βοήθεια. Ότι όλη η δύναμη που χρειάζεσαι για να πετύχεις τους στόχους σου και να δημιουργήσεις την ζωή που θέλεις για τον εαυτό σου και για την κόρη σου είναι μέσα σου. Είναι μία ψευδαίσθηση ότι χρειάζεσαι στήριξη, γιατί όλη η δύναμη να το κάνεις είναι μέσα σου και άλλωστε πάρα πολλές γυναίκες από τον κόσμο, αλλά και οι άντρες
καταφέρουν μόνοι τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Χαίρομαι να ακούσω ότι το παιδί σου είναι ευτυχισμένο και δεν υπάρχει λόγος να μην είναι. Τότε θέλω να πω επίσης ότι δεν είσαι υποχρεωμένη να ζήσεις την ζωή σου σύμφωνα με την γνώμη των άλλων. Είμαστε εδώ να αγαπήσουμε τους άλλους, να τους σεβόμαστε, να τους βοηθήσουμε όταν μας χρειάζονται, αλλά δεν χρειάζεται να ζήσουμε την ζωή μας σύμφωνα με δικές τους αντιλήψεις, ειδικά τους πρέπει. Να αρχίσεις να σκεφτείς τι πιστεύεις εσύ, να το ψάξεις, να σκεφτείς τι σου φαίνεται λογικό, ποια είναι η κοσμολογία σου, να διαβάζεις, να μελετάς και να ζήσεις την ζωή σου σύμφωνα με δική σου εσωτερική φωνή και όχι σε μια προσπάθεια να έχεις την έγκριση, την αγάπη, την αποδοχή των άλλων ή με κάποια πρέπει που έχεις φέρει μαζί σου από τα παιδικά σου χρόνια. Άρα, σεβόμαστε, αγαπάμε, βοηθάμε όλους γύρω μας, όμως ζούμε την ζωή μας σύμφωνα με δική μας εσωτερική φωνή. Σου εύχομαι μια ζωή με ευτυχία, με υγεία και με αγάπη και για σένα και για την κόρη σου. Να είστε καλά. Γεια σας. Είμαι ο Ρόμπερτ Ελίας Νατζέιμι και μιλάω σε εσάς από μια σειρά εκπομπών που φτιάχνω για το YouTube που είναι απαντήσεις σε ερωτήσεις που με έχουν στείλει άνθρωποι με email. Πιστεύω ότι αυτές οι απαντήσεις θα είναι χρήσιμες όχι μόνο στον άνθρωπο που μου έχει στείλει την ερώτηση ή το προβληματισμό του, αλλά για πολλούς άλλους ανθρώπους, επειδή όλοι έχουμε κοινά προβλήματα, κοινές ερωτήσεις και ψάχνουμε για λύσεις. Εύχομαι το βίντεο αυτό να χρησιμεύει για σας. Πάντα θέλω να θυμηθείτε ότι η επιθυμία μου είναι να μην πιστεύετε κάτι επειδή το λέω εγώ, αλλά να ψάξετε, να προβληματιστείτε και να αποφασίσετε εσείς τι πιστεύετε. Αν οι σκέψεις μου σας φαίνονται σωστές, καλώς. Αν όχι, ψάξτε για την δική σας αλήθεια. Τώρα θα ακούσουμε το ερώτημα για την εκπομπή αυτή. Να είστε καλά.